Αυτό πρέπει να λυθεί άμεσα, πιστεύω. Μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο ο πονοκέφαλος για τους καβαλιώτες οδηγούς που μετά και το κλείσιμο του πάρκινγκ Ροδόπη ψάχνουν θέσεις στάθμευσης με τα κιάλια. Πονοκέφαλος αποτελεί για τους καβαλιώτες οδηγούς το θέμα του πάρκινγκ, το οποίο έχει επιβαρυνθεί από τη στιγμή που έκλεισε έστω και προσωρινά ένα από τα κεντρικότερα πάρκινγκ της Καβάλας, αυτό του πάρκινγκ Ροδόπης. Τώρα που είναι άδειο είναι θέμα, γιατί για όσοι μένουν εκτός ή έχουν παιδιά ή έχουν κάποιο άτομο με ειδικές ανάγκες, ιδιαιτερότητες και χρειάζονται αυτοκίνητο, είναι πολύ δύσκολο πλέον να μετακινηθούν και να βρουν να παρκάρουν. Δυστυχώς. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης μας. Ευτυχώς υπάρχουν τα σούπερ μάρκετ εκτός Καβάλας που μπορείς να πας να παρκάρεις, να ψωνίσεις και να επιστρέψεις. Αλλιώς το αμάξι μόνο για μακρινά ταξίδια. Αλλά χρειάζεται και μέσα στην πόλη να κυκλοφορείς, διότι η Καβάλα δεν είναι μια πόλη επίπεδη, είναι ανηφορική, πρέπει να ανεβαίνεις αρκετά σκαλιά ή ανηφόρες για να πας στο σπίτι σου. Μάλιστα, οι περισσότεροι αναγκάζονται να παρανομήσουν σταθμεύοντας με αλάρμ σε κεντρικά σημεία και με τη μηχανή αναμένη, έτοιμοι να αναχωρήσουν στο άκουσμα και μόνο του προειδοποιητικού σφυρίγματος. Φυσικά ψάχνουμε να παρκάρουμε στις διαφόρους οδούς, σε γωνίες, σε απαγορευμένους χώρους. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Δυστυχώς το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εύκολα. Σας εξυπηρετούσε εσάς ως πάρκινγκ? Οπωσδήποτε. Ήταν ιδιαίτερα κεντρικό? Ιδιαίτερα κεντρικό και καλό και για όλη την πόλη ήταν. Αλλά πότε θα γίνει, το θέμα αυτό είναι. Καλά το κλείσανε, αλλά πότε θα τα ανοίξουν? Αποτελεί πρόβλημα για την Καβάλα το κομμάτι πάρκινγκ, θέσεις? Πάρα πολύ είναι το πρόβλημα. Αλλά και τι να κάνουμε, υπομονή. Εσείς βλέπουμε έχετε κατεβάσει το αυτοκίνητό σας στο κέντρο, αλλά εντάξει, με αλάρμ τώρα αναγκαστικά. Εξυπηρετήστε όπου βρείτε. Ναι, έβαλα park sign, τελείωσε το park sign. Περιμένω τώρα η γυναίκα μου για να φύγουμε. Όπως κάνουν και όλοι οι οδηγοί στην Καβάλα. Όλοι, ασφαλώς έτσι. Σίγουρα πολλά αυτοκίνητα θα μπορούσαν να καλυφθούν εδώ πέρα. Για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα πράγματα? Κάτι με το σχέδιο πόλης λέει στο Δήμο, δεν ξέρω, ας το αλλάξουνε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ήταν ένα πάρκινγκ το οποίο εξυπηρετούσε πάρα πολύ, φυσικά, δεν είναι κεντρικά. Χωράν 500 αυτοκίνητα, ξέρω εγώ πόσα, δεν μπορώ να υπολογίσω, σίγουρα εξυπηρετούσε. Δεν λοιπόν βέβαια και οι τυχεροί της υπόθεσης που φαίνεται να κρατούν το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Βρίσκω και στο κέντρο, ναι, δεν έχω θέματα. Είσαι από τους τυχερούς? Είμαι από τους τυχερούς, λογικά. Είμαι και νέος οδηγός. Οπότε είμαι από τους τυχερούς. Το βάζεις σε ιδιωτικό πάρκινγκ ή? Όπου βρω. Όπου βρεις. Όπου βρω, ναι. Όλα δείχνουν πως η διοίκηση του Δήμου Καβάλας βρήκε την άκρη του νήματος στην υπόθεση του πάρκινγκ Ροδόπη. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Καβάλας Θεόδωρο Μουριάδη, ήδη υπάρχουν δύο πλάνα για την οριστική λύση του προβλήματος. Απλά το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη υπομονή. Πάρκινγκ Ροδόπης, νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε ευχάριστες εξελίξεις. Mm-hmm. Θα δούμε όμως. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Ήδη ετοιμάζεται η τροπολογία, οπότε θέλω να πιστεύω ότι και γρήγορα θα τελειώσει, αλλά ακόμη και να μην τελειώσει με την τροπολογία που περιμένουμε, ούτως ώστε να υπάρξει παράταση για να προλάβουμε να κάνουμε τη σημειακή αλλαγή, έχουμε βρει και ένα άλλο τρόπο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε προς χρήση το πάρκινγκ της Ροδόπης. Απλώς λίγες εβδομάδες υπομονή για να δούμε πλέον ποια από τις δύο λύσεις θα ακολουθήσουμε. Θα είναι οριστική όμως η λύση, δεν θα επιστρέψει και πάλι το πρόβλημα? Όχι, θα είναι οριστική η λύση. Απλώς κάποιοι τύποι, οι οποίοι, και με συγχωρείτε για την έκφραση τύποι, αλλά το εννοώ, οι οποίοι θεωρούν ότι έχοντας χρήματα και έχοντας μια υποτιθέμενη πρόσβαση στην εξουσία, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αυτό θα σταματήσει. Με τα υπόλοιπα πάρκινγκ τι γίνεται? Με τα υπόλοιπα πάρκινγκ, τα περισσότερα έχουν πάρει πλέον άδειες, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.